Και τα παιδιά είναι κοντά μας, δηλαδή ο Γιώργος και η Τόνια. Αλλά ο Λαύρος, ο Κωνσταντάρας, πού είναι, πού γυρνάει, γιατί για την εκπομπή θα γυρνάει. Λες, είσαι τόσο αισιόδοξη. Λαύρος Κωνσταντάρας, Λαύρο που είσαι. Λαύρο. Καλημέρα, καλημέρα, τι κάνετε. Καλημέρα, πού βρίσκεσαι, πες μας. Βρίσκομαι λίγο έξω από το καμάρι μας. Ένα ακόμα καμάρι δηλαδή, αυτό το καμάρι που βλέπετε και κυρίως αυτό το καμάρι που είναι μέσα εκεί. Το οποίο δυστυχώς δεν ξέρω αν θα δείτε κάτι. Θα δούμε, θα το σκεφτώ αν σας δείξω κάτι. Έλα τώρα, μας κάνεις, μας κάνεις τον δύσκολο, ε. Έτσι πρέπει, έτσι επιβάλλεται. Λοιπόν, λίγες ώρες πριν φυσικά το πρώτο live του Greek Idol και το τι θα γίνει εδώ μέσα, παιδιά, από αυτή την πόρτα, δεν μπορείτε καν να το φανταστείτε. Μιλάμε για ένα εκπληκτικό πλατό, μιλάμε για την επανεμφάνιση της Ρούλας Κορμιλά, μιλάμε για ένα φοβερό show, μιλάμε για τον Γιάννη Πλούταρχο φυσικά που θα είναι guest, μιλάμε για τους τρεις κριτές. Που μπορεί να είναι και τέσσερις. Μιλάμε για πάρα πολύ κόσμο που απόψε θα απολαύσει ένα φοβερό σοου. Θα απολαύσει τη Ρούλα Κορμιλά στην επανεμφάνισή της. Και τι να πω. Λαμπρό! Ξέρετε, έλα. Αυτά με το λογαριασμό που είπαμε έχουν κανονιστεί. Ανοίγεις λίγο πορτούλα. Αν έχουν κανονιστεί, μπορώ να ανοίξω. Ναι, λίγο έχουν κανονιστεί. Υπάρχουν τέτοιες κορδέλες τις οποίες έσπασα πριν. Το μόνο που μπορώ να σας δείξω είναι, με τη βοήθεια του συναδέλφου μας εδώ πέρα, είναι μέχρι εδώ τίποτα παραπάνω. Γιατί έλα, πες λίγο πιο μέσα. Έχουμε πρόβλημα μεγάλο. Ήδη αυτό που την έβγαλα, παιδιά, θα μας κυνηγάνε όπου να είναι. Δεν υπάρχει θέμα. Θα σε φυγαδέψουμε. Λοιπόν, το μόνο που ανεβαίνει πιο γρήγορα από τα σπρέντ σήμερα είναι η αγωνία για το. Να σου πω, αφού δεν σε έχουν πάρει χαμπάρι, άνοιξε άλλη μια φορά την πόρτα. Αλλά παιδιά, να πούμε, όσο ο Λαύρος ανοίγει πόρτα, να πούμε ότι βρίσκεται στο διάδρομο όπου θα περάσουν όλοι οι τραγουδιστές, τα 15 παιδιά που έχουν φτάσει μέχρι εκεί. Κράτα ένα λεπτάκι, μπράβο, βλέπουμε. Λοιπόν, είναι το. Κλείνω, παιδιά, δεν έχει. Πολύ είδατε. Είναι το πίσω μέρος. Αυτά ξεχάστε τα. Παιδιά, το πλατό είναι απίστευτο. Απλά. Να φανταστείτε πώς θα είναι. Είναι μια μαγευτική σκηνή. Σε ταξιδεύει αλλού και θα είναι τα φώτα. Είναι και η σκηνοθεσία απίστευτη. Και βεβαίως όλο αυτό, φανταστείτε το, με την Ρούλα Κορομιλά, η γυναίκα που έφτιαξε τα σόου στην Ελλάδα. Λαμπρό, ναι. Πες μου λίγο, έχεις δει το πλατό μέσα, έχεις μπει. Το πλατό είναι πραγματικά εκπληκτικό. Όμοιο το δεν έχουμε ξαναδεί και νομίζω η ελληνική τηλεόραση δεν έχει ξαναδεί ποτέ. Το μέγεθος είναι εντυπωσιακό, τα σκηνικά είναι εκπληκτικά, έχει τρία τεράστια κλουβιά, είναι οι θέσεις των κριτών απέναντι, είναι πολύ επιβλητική σκηνή, πραγματικά είναι... Άκου περιγραφή κλουβιά, είναι space, όχι κλουβιά θα έλεγα εγώ. Λοιπόν, ήσασταν στην πρόβα Τζενεράλε και επειδή θέλω να μου πείτε και η κυρία εδώ πέρα Παπαβασιλείου, που κάνει την πάπια και τα ξέρει όλα αναλυτικά και ο κύριος Λαύρος Κωνσταντάρας, έτσι. Έχεις δίπλα σου την Ελένα, η οποία κάνει ό,τι δεν ξέρει. Θα μου πείτε σε λίγο τι έγινε στην πρόβα Τζενεράλη, να μάθουμε κι εμείς, ή απ' έξω και ο κόσμος. Πάμε να δούμε το πρώτο κομμάτι της συνέντευξης που έδωσε χθες αποκλειστικά στο Exclusive η Ρούλα Κορομιλά. Πάμε να δούμε τι είπε για το μεγάλο αυτό talent show, για τη μεγάλη σημερινή βραδιά εδώ στον Αλφα.